Χαίρετε αγαπητοί φίλοι και φίλες του πολιτισμού, είμαστε στο Μουσείο Τζιτζάνι, εδώ με την πρόεδρο του Συλλόγου Ζωγράφων, την κυρία Ζιάκα Μαρία, η οποία θα μας μιλήσει για την έκθεση εκείνη που πραγματοποιείται σήμερα που ξεκινάει τα γένεια εδώ πέρα, έως πότε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους και καλό μήνα. Καλό σήμερα. Μήνα. Έτσι, και καλή σαρακοστή. Και καλή σαρακοστή. Έτσι, να μην τα ξεχνάμε. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο χώρο του Κέντρου Έρευνας Μουσείου Τζιτζάνι, κάτω στα Οθωμανικά Λουτρά, για μια έκθεση αφιέρωμα στη γυναίκα, ομαδική, του Συλλόγου Τρικαλινών Ζωγράφων. 40 καλλιτέχνες του Συλλόγου εκθέτουν τα έργα τους, πάνω από 50 έργα, τα οποία είναι αφιερωμένα στη γυναίκα, στα πολλά πρόσωπα, πολλούς ρόλους της γυναίκας, και με ευκαιρία βέβαια της ημέρας της γυναίκας, αν και δεν μπορούμε να πούμε σαν γυναίκες ότι μας εκφράζει απόλυτα. Υπάρχουν έργα για όλα τα γούστα. Περιμένουμε τους συμπολίτες μας να μας θυμίσουν. Μέχρι πότε θα είναι η έκθεση? Θα είναι μέχρι την επόμενη Κυριακή, 8 του μήνα. Ωραία, πολύ ωραία. Και μπορούν όλη μέρα να έρχονται να επισκέπτονται. Είναι πρωί-απόγευμα, το πρωί μέχρι τις 3 που είναι ανοιχτό το μουσείο και το απόγευμα από τις 5.30 μέχρι 8.30-9 η ώρα. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Και επομένως να έρθουν οι Τρικαλινοί και να δουν την έκθεση. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Εκείνη που δυστυχεί, εκείνη που γυρνά μόνη τη, εγκαταλελειμμένη, η όμορφη, η ωραία, η ερωτεύσιμη, αλλά και η ασημούλα, που δεν την κοιτάει κανένα, η περιφρονημένη, όλες αυτές είναι γυναίκα. Και όλες αυτές αξίζουν και δίνουν έμπνευση σε εμάς και φτάσαμε σε αυτή την έκθεση τη σημερινή. Ήθελα να πω δύο λόγια για το, ας το πούμε, τον φεμινισμό που η γενιά η δικιά μας τον έζησε, πίστεψε σε κάποια πράγματα, ότι σε μια ισότητα, σε μια θέση της γυναίκας η οποία θα αναβαθμιστεί και ότι ήταν υποβαθμισμένη και ένα σωρό πράγματα τα οποία μας κινητοποίησαν στην νιώτη μας. Πιστέψαμε, αρπάξαμε από εδώ, από εκεί, ας πούμε, ιδέες, πράγματα. Δεν θα πω ότι όλο αυτό οδήγησε σε κάτι αρνητικό, αλλά δεν οδήγησε και εκεί που φανταζόμασταν όταν ονειρευόμασταν κοπέλες ποια θα είναι η ζωή της γυναίκας στον 21ο αιώνα, να το πούμε. Αυτό που βλέπουμε ως αποτέλεσμα είναι μια μάχη ανάμεσα στα δύο φύλλα. Λες και έχει κηρυχθεί ένας πόλεμος που θα πρέπει κάποιος να βγει νικητής. Τα δύο φύλλα είναι από τη φύση συμπληρωματικά. Δεν ευτυχεί ούτε ο άντρας χωρίς τη γυναίκα, ούτε η γυναίκα χωρίς τον άντρα. Επομένως, η μέση οδός είναι η λύση, είναι η οδός δηλαδή της αγάπης, της κατανόησης, της βοήθειας, της φροντίδας, εκατέρωθεν. Είμαστε πια στην περίοδο του μεταφεμινισμού. Η γυναίκα φορτώθηκε ακόμα περισσότερο. Αν η γυναίκα, η αγρότησα, η γυναίκα του χωριού, ήταν βαριά φορτωμένη γιατί είχε και τις αγροτικές δουλειές και μια πολύ μελή οικογένεια, όμως είχε και κάποιες πλάτες πίσω, είχε μια πεθερά, μια μάνα, μια θιά να βοηθάνε. Το σπίτι είχε πολλά άτομα, σήμερα το σπίτι όταν κλείνει, είναι μέσα η μάνα, ο πατέρας και το ένα ή δύο παιδιά. Όλη η δουλειά θα πρέπει να βγει από αυτούς. Και εκεί αρχίζουν και γίνονται οι νευρισμοί και όλα τα σχετικά. Φτάσαμε δηλαδή σε μια περίοδο που θεωρείται κακό πράγμα να συνεννοηθείς με τον άλλον. Θεωρείται κακό πράγμα να υποκύψει κάποιος απέναντι στον άλλον. Δεν θέλω να πω ότι η γυναίκα θα πρέπει να υποκύπτει, αλλά κάποιες φορές θα πρέπει κανείς να κάνει ένα βήμα πίσω και αυτό μπορεί να είναι ο άντρας, μπορεί να είναι η γυναίκα. Δεν είναι υποχρεωτικό να είναι πάντα ο ένας, να είναι πάντα η γυναίκα ή να είναι πάντα ο άντρας. Και σε όλα. Δεν θα πω κάτι άλλο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε. Ήσασταν και αυτό, είπες, σας βοηθάμε. Είναι αλληλένδετο και σας βοηθάμε και μας βοηθάτε. Το εκτιμάμε όλο αυτό και τα όμορφα αυτά που κάνατε στην πόλη, στα σχολεία, στα καφάου, σε όλα. Είναι δυνατόν να μην το εκτιμήσουμε.
Δεν θα πω κάτι άλλο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Όλο έμπνευση, δημιουργία και η γυναίκα είναι έμπνευση. Να είστε καλά.